τρίβιν δια του αραβόνους ή δια της παζαρέλας. Πάω. Πάμε, κορίτσια. Σε λίγο αρχίζει σεμνή μη τελετή. Με το μαλακό, γιατί σας βλέπω λίγο άγριες. Ειδικά εσένα με το θαλασσί. Καλέ, πού είναι? Αποκοιμήθηκε στα παρασκήνια? Εντάξει, άλλος άνθρωπος. Τι να πω? Άφωνος έχω μείνει. Wow, τι καλή είναι αυτή. Βέβαια. Άλλος άνθρωπος. Και με τρία παιδιά, παρακαλώ, δες κορμί. Πάμε λίγο πιο γρήγορα όμως, θα μας πάρει ο ύπνος. Καλή μου, με τέτοιο κορμί, τι δε σου πηγαίνει εσένα? Τέλεια είναι η επιλογή της ολόσωμης φόρμας, είναι και εντυπωσιακή, κάνει και για αραβόνα, κάνει και για γάμο σε δημαρχείο, να σου πω την αλήθεια μου τώρα, έτσι όπως τη βλέπω. Γενικά σου πηγαίνει πάρα πολύ. Τα παπούτσια τα λευκά θεωρώ ότι ήταν η πιο σωστή επιλογή και η πιο κοντινή σε αυτό που έχεις επιλέξει, έτσι ώστε να χάνονται στο τελείωμα του παντελονιού. Αν όμως έχεις βρει και ένα πέδιλο που να μην φαίνεται τελείως και να εξαφανίζεται με το δέρμα, θα το προτιμούσα ακόμα καλύτερα. Τώρα να σου πω ότι δεν μου λείπουν τα κοσμήματα. Μου λείπουν, βρεκάλι μου. Θα ήθελα να έχεις πάρει ένα ζευγάρι ωραία πετραδάκια, μικρά, λαμπερά, λευκά, σημαίνια. Ή να φοράς ένα ζευγάρι πέρλες, ένα ωραίο βραχιόλι. Κάτι θέλει αυτό το ρούχο για να ανεβεί ακόμα περισσότερο και να γίνει εκθαμβωτικό. Τα μαλάκια σου σίγουρα θα ήταν πιο ωραία πιασμένα σινιών και το μακιγιάζ θέλει λίγη ησυχία. Με αυτό το σύνολο δεν ταιριάζει μπλε μάσκαρα. Το κραγιόν, άντε, το κρατάμε. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Βλέπω η ταχύτητα ίδια. Μη με κοιτάς έτσι, αγριεύομαι. Άρα, Αλμυρέ, με τις κορμάρες σου. Για πες μου τώρα, Κάλλη, πώς ήταν η εμπειρία της πασαρέλας? Την πασαρέλα ένιωσα εξαιρετικά, σαν να ήμουν η πριγκίπισσα της ημέρας. Όπως λέμε, τα ψητά της ώρας. Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψε η πριγκίπισσά μας. Για την ολόσωμη φόρμα πλήρωσε 165 ευρώ, για τις γόβες 85 και για το κομμωτήριο 20 ευρώ. Συνολικά αξόδεψε 270 ευρώ και της έμειναν 40, αφού έχασε καημένη 40 ευρώ στο παιχνίδι του φακέλου.